Καλησπέρα σας. Πριν από λίγες μέρες, ήρθε στα γραφεία της εκπομπής μας μία νεαρή γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών και σύζυγος κυβερνήτη αλλιευτικού σκάφους. Ήρθε μαζί με κάποιους φίλους, με μια έκκληση, να ασχοληθούμε με μια δύσκολη υπόθεση. Ο σύζυγός της, έμπειρος κυβερνήτης, αγνοείται στις ελληνικές θάλασσες μαζί με άλλα έξι άτομα, με τον μηχανικό του σκάφους, επίσης έμπειρο, και με το πενταμελές πλήρωμα, όλοι οι Αιγύπτιοι. Δεν υπήρχε κανένα σημάδι ζωής. Από εκείνη την μέρα, και η σύζυγος του κυβερνήτη, αλλά και τα παιδιά του μηχανικού, φώναζαν και τόνιζαν ότι δεν μιλάμε για ένα τυχαίο περιστατικό που συνέβη στη θάλασσα. Δεν μιλάμε για ένα απλό ναυάγιο. Γιατί ούτε θαλασσοταραχή είχαμε, μπονάτσα είχαμε, αλλά ούτε και για σάπιο σκαρί μιλούσαμε. Αλλά αντίθετα για σύγχρονο. Πρέπει κάτι να κάνουμε, γιατί εδώ λένε βρισκόμαστε μπροστά σε μια περίεργη υπόθεση, σε μια υπόθεση μυστηρίου. Ποια ήταν τα στοιχεία εκείνα στην κουβέντα που είχαμε που τόνιζαν αυτά που προαναφέραμε? Πιθανότατα να αστασίασε το πλήρωμα και σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε μοιραία να ανοίξουν οι πόρτες των ερευνών και στις θάλασσες τις δικές μας, αλλά και αλλού, επειδή είχαν παράσει πολλές μέρες. Μήπως το Λιμπέριος και όσοι το είχαν, είχαν βγει από το δικό μας χώρο και κινούνταν κάπου αλλού. Παράλληλα υπήρχε και μια άλλη εκδοχή. Μήπως κάποιοι πειρατές, λαθρέμποροι, ευνηδίασαν τους έμπειρους ναυτικούς και το πλήρωμα, άρπαξαν το Λιμπέριος και δολοφόνησαν τα μέλη του πληρώματος. Και σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, πόρτες ανοιχτές σε όλες τις θάλασσες, σήματα παντού για να εντοπίσουμε το Λιμπέριος και όσους επιβαίνουν σε αυτό. Η άλλη εκδοχή που μας απασχόλησε έντονα από την αρχή, και ακριβώς γιατί δεν υπήρχε ένα σήμα κινδύνου, ήταν μήπως κάποιο άλλο πλοίο, ένα μεγάλο πλοίο, ένα τάνκερ, εμβόλισε το Λιμπέριος και δεν πρόλαβε κανείς μα κανείς να αντιδράσει. Με αποτέλεσμα το Λιμπέριος να βυθιστεί άφθαντρο. Και σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε αυτομάτως να ανοίξουν άλλες πόρτες ερευνών και να εντοπίσουμε αυτό το πλοίο φωνιά, γιατί μιλάμε για έγκλημα ομαδικό στη θάλασσα, να εντοπίσουμε αυτό το πλοίο που θα είχε ίχδαρ σήματα μπροστά αν είχε συμβεί κάτι τέτοιο ή θα είχε αλλάξει το χρώμα του, τέλος πάντων θα είχε τα στοιχεία εκείνα που θα πρόδιδαν μια τέτοια εγκληματική ενέργεια. Ξεκινήσαμε λοιπόν από την προηγούμενη Τρίτη τις έρευνές μας. Δεν υπήρχε κανένα στοιχείο, δεν υπήρχε ούτε μια πετρελαιοκοιλίδα που να δείξει σαφώς στις αρχές πρώτα που ερευνούσαν, αλλά και μετά στη συνέχεια και εμείς σαν εκπομπή που ακολουθούσαμε, να ανάψουν ένα φως σε αυτό το μυστήριο, σε αυτό το σκοτάδι, να μας δείξουν πού βαδίζουμε. Και ξαφνικά άρχισε το ένα μετά το άλλο να βγαίνουν κάποια στοιχεία στην επιφάνεια. Κάπου στην Κρήτη, στην Ικαρία και τελευταία στην Κύθνο. Τα στοιχεία αυτά πρόδιδαν ότι προέρχονταν από το Λιμπέριος. Και ξαφνικά σήμερα το μεσημέρι γίναμε όλοι μάρτυρες κάποιων άλλων εξελίξεων σοβαρών. Ανασύρθηκαν από την θαλάσσια περιοχή της Κύθνου δύο πτώματα. Το ένα ανήκε στον κυβερνήτη του Λιμπέριος, σε αυτόν τον έμπειρο άνθρωπο, τον οικογενειάρχη, και το άλλο έλεγαν οι πληροφορίες μέχρι το απόγευμα ότι πιθανότατα να ανήκε σε ένα από τα μέλη του πληρώματος, σε κάποιον Αιγύπτιο. Ξαφνικά λίγες ώρες πριν μας ήρθε η πληροφορία από το νεκροτομείο ότι το δεύτερο πτώμα, πιθανότατα, έλεγαν οι πληροφορίες πριν από λίγο, να ανήκει στο μηχανικό. Άρα μιλάμε για νεκρούς τους Έλληνες. Τους Έλληνες, τους υπεύθυνους του Λιμπέριος. Και τώρα πριν από λίγο με πληροφόρησαν ότι είναι θετικό από το ΙΕΝ ότι όντως το δεύτερο πτώμα ανήκει στο μηχανικό του Λιμπέριος. Μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις, φίλοι τηλεθεατές, αυτομάτως τέθηκαν και κάποια άλλα καυτά ερωτηματικά και ένα δίλημα. Προχωράς εκπομπή? Πώς να αντιμετωπίσεις κάποιους ανθρώπους που χτυπήθηκαν κατάστηθα από το θάνατο λίγες ώρες πριν? Γιατί λειτουργούμε και σαν άνθρωποι, όχι σαν ρεπόρτερ. Σοβαρό το δίλημα. Από αυτό μας έβγαλαν οι ίδιοι οι συγγενείς που είπαν ότι προχωράμε. Όχι μόνο προχωράμε, αλλά επιμένουμε δυναμικά να βρούμε την άκρη. Αν θέλετε, είναι κάτι που το χρωστάμε στους ίδιους τους ανθρώπους μας. Και μαζί απόψε λοιπόν να αγωνιστούμε να βρούμε τι συνέβη. Παράλληλα με τις έρευνες των αρχών,
Να προσθέσουμε κι εμείς, αν θέλετε, έστω και ένα λιθάρι να προσθέσουμε, κάτι θα κάνουμε σε αυτή την ιστορία. Για να συμβούν όλα αυτά και για να προχωρήσουμε όπως πρέπει να προχωρήσουμε, με τη διακριτικότητα που απαιτείτε, θέλουμε εσάς κοντά μας. Και θέλουμε συγκεκριμένα τους ναυτικούς εκείνους, τους ψαράδες, τους νησιώτες, ιδιαίτερα στις περιοχές της Κύθνου, της Ζιάς, της Κρήτης και της Σαντορίνης. Και θα δείτε στη συνέχεια γιατί πάμε στην Κρήτη και στη Σαντορίνη. Τους ανθρώπους εκείνους που αθελάτως έγιναν μάρτυρες και που θα μας δώσουν απόψε την πληροφορία εκείνη που θα φωτίσει αυτό το μυστήριο. Σε λίγο λοιπόν θα έχουμε κοντά μας και ανθρώπους που ξέρουν από θάλασσα, θα έχουμε κοντά μας συγγενείς, αλλά θα έχουμε κοντά μας και τον συνάδελφο που θα έρθει από το νεκροτομείο, γιατί από ό,τι με πληροφορούν πρέπει να έχει τελειώσει και η νεκροτομή στα πτώματα και έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε μία εικόνα για να ξέρουμε πώς ξεκινάμε τις έρευνες και πού τις οδηγούμε τούτο το δύσκολο βράδυ. Να περάσουμε σε κάποιες ανακοινώσεις. Να προχωρήσουμε να δώσουμε και κάποια στοιχεία του τι έγινε και την προηγούμενη εβδομάδα και στη συνέχεια όλοι μαζί εδώ να ξεκινήσουμε αυτή τη δύσκολη έρευνα. Ξεχωρίζει κάπως η πρώτη ανακοίνωση και θέλουμε την προσοχή σας. Στις 27 Δεκεμβρίου του 1998, ημέρα Κυριακή και ώρα 5 και 10 το πρωί, η Μαρία Μπουγιούκου, 24 χρόνων, άφησε την τελευταία της πνοή από τροχαίο ατύχημα. Το αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε τύπου Fiat Punto, χρώματος γκρι σκούρο μεταλλικό, με αριθμό κυκλοφορίας Y-ρο-Ι-3113, προσέκρουσε στην μάντρα του εργοστασίου Μουζάκη μετά το κτέλ Κηφισού. Εκείνη την ώρα βρίσκονταν εκεί κοντά μια παρέα βρισκόταν και που αποτελείται από 4 νεαρά παιδιά, από 4 νεαρά άτομα, τα οποία προσφέρθηκαν να βοηθήσουν την κοπέλα και να την μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Η οικογένεια της Μαρίας Μπουγιούκου προσπαθεί να βρει αυτούς τους νέους, αφενός για να τους ευχαριστήσει και αφετέρου για να τους ρωτήσει κάτι που έχει σχέση με την Μαρία λίγο πριν πεθάνει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα σημαντικό για την οικογένεια, το να έρθει σε επαφή με αυτή την παρέα των 4 νέων παιδιών που έγιναν μάρτυρες αυτού του τροχαίου δυστυχήματος και βοήθησαν θετικά την κοπέλα. Θερμή παράξη λοιπόν, αν μας ακούν, να έρθουν σε επαφή μαζί μας και εμείς στη συνέχεια θα τους φέρουμε σε επαφή με την οικογένεια της Μαρίας Μπουγιούκου, 24 χρόνων, που έπεσε θύμα αυτού του ατυχήματος. Να επαναλάβω τη συνέβηση 27 Δεκεμβρίου 1998, ημέρα Κυριακή και ώρα 5 και 10 το πρωί. Fiat Punto, χρώματος γκρι σκούρο μεταλλικό. Ο Γιώργος Αρηγεωργίδης, 42 χρόνων σήμερα, χάθηκε στις 6 Οκτωβρίου του 89 από τη Λάρισα. Ο Γιώργος ζούσε και εργαζόταν μαζί με την μητέρα του στην Γερμανία και στις 14 Σεπτεμβρίου του 89 έφυγε από εκεί για να έρθει για λίγες μέρες στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην αδερφή του στη Λάρισα. Αφού κάθισε τρεις μέρες εκεί, έφυγε λέγοντας ότι θα πάει στο Άγιο Όρος. Από εκεί και πέρα τα ίχνη του Γιώργου Σαρηγεωργίδη χάνονται και δεν υπάρχει κανένα σημάδι ζωής. Σήμερα είναι στην ηλικία των 42 χρόνων και χάθηκε στις 6 Οκτωβρίου του 89 από τη Λάρισα. Αν κάποιος γνωρίζει κάτι για τον Γιώργο Σαρηγεωργίδη, θα παρακαλούσαμε να έρθει σε επικοινωνία μαζί μας. Η ανακοίνωση που ακολουθεί αφορά μητέρα και το παιδί της το μικρό. Η Ελένη Μπόικο, 26 χρόνων, χάθηκε μαζί με τον τρίχρονο γιο της, Κωνσταντίνο Κοντοβουνίσιο, στις 15 Ιανουαρίου του 99 από το Παλιό Φάλιρο. Η 26χρονη μητέρα από την Ουκρανία έφυγε μαζί με το παιδί της από το σπίτι, χωρίς να την δει κανείς. Και μόνο την τελευταία εβδομάδα επικοινώνησε κάπου με τη μητέρα της που ζει στην Ουκρανία, αλλά χωρίς να της πει πού βρίσκεται και κάτω από ποιες συνθήκες ζει. Ο σύζυγός Ανδρέας Κοντοβουνίσιος ανησυχεί, γιατί έχει μαζί της και το τρίχρονο παιδί και επειδή έχει κάποιες αρνητικές πληροφορίες, θα ήθελε να έχουμε μία επαφή με την Ελένη Μπόικο, που έχει ύψος 1,80 και καστανόξανθα μαλλιά. Αν μας ακούει η ίδια η Ελένη Μπόικο ή κάποιος γνωρίζει κάτι, μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί μας πρώτα και στη συνέχεια να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και να τους φέρουμε σε επαφή με την οικογένεια. Όπως είμαστε λοιπόν τώρα, θα ήθελα να πάμε να δούμε. Στα παιχνίδια της ζωής λοιπόν μπήκαμε και ακούμε τις σχετικές ανακοινώσεις από τον καιρό εκείνο. Ο Μικαέλ Ροπάρς, 26 χρόνων, αναζητά τη μητέρα του Μαρία Ψαριανού του Αθανασίου. Ο Μικαέλ γεννήθηκε στις 11 Μαΐου του 1972 στην Αθήνα και αμέσως δόθηκε στο Ίδρυμα Μητέρα, από όπου υιοθετήθηκε τον Νοέμβριο του 1972 από την οικογένεια Ροπάρς. Έφυγε μαζί με τους θετούς γονείς του για τη Γαλλία, όπου μένει μέχρι σήμερα. Η είδηση αυτή, η ανακοίνωση του Μικαέλ Ροπάρς, μας έρχεται από την Γαλλία. Με θερμή παράκριση, αν κάποιος γνωρίζει κάτι για την μητέρα του, που σύμφωνα με τα στοιχεία που η ίδια άφησε και που κατάφερε ο Μικαέλ να βρει, είναι η Μαρία Ψαριανού του Αθανασίου. Να επαναλάβω ότι γεννήθηκε 11 Μαΐου του 1972 στην Αθήνα. Το μόνο που γνωρίζει είναι πως όσο καιρό έμενε στο Ίδρυμα Μητέρα, τον φώναζαν Ηλία. Πιθανολογεί πως σήμερα η μητέρα του είναι στην ηλικία των 47 χρόνων. Θερμή παράκληση αν κάποιος γνωρίζει κάτι για τον Μικαέλ Ροπάρς που ανησυχεί, βρίσκεται στη Γαλλία και θέλει να μάθει τα νέα αυτά, να μας τα δώσει.
Ο Χρήστος Θόδωρος Σμυρίδης, 57 χρόνων σήμερα, αναζητά τις ρίζες του. Γεννήθηκε στις 25 Μαρτίου του 1942 και τον βλέπουμε σε δύο φωτογραφίες. Σε μία φωτογραφία του καιρού εκείνου, μωρό, και σε μία πρόσφατη φωτογραφία βλέπουμε τον κύριο Χρήστο Θόδωρο Σμυρίδη, που με 57 ολόκληρα χρόνια ψάχνει μία απάντηση σε αυτό το καυτό ερωτηματικό, το ποιος είναι και από πού προέρχεται. Να θυμίσω ότι γεννήθηκε στις 25 Μαρτίου του 1942. Στις 5 Αυγούστου του 1942 βρέθηκε μέσα σε ένα καλάθι στο Ίδρυμα Άγιος Τηλιανός, αυτό το αμαρτωλό ίδρυμα που το βλέπουμε συνέχεια μπροστά μας, στη Θεσσαλονίκη. Στις 9 Αυγούστου του 1942 βαπτίστηκε από την Γεωργία Σταματιάδου, η οποία του έδωσε το όνομα Χρήστος. Κατά το διάστημα που παρέμεινε στο ίδρυμα, του δόθηκε το επίθετο Χρυσανθεμίδης. Στις 20 Νοεμβρίου του 1943 υιοθετήθηκε από τον Σταύρο και την Σοφρονία Χρυσανθεμίδη. Και αργότερα οι θετοί γονείς του έδωσαν και το όνομα Θόδωρος. Ο κύριος Σμυρίδης έχει κάποια σημάδια εκγενετής. Τα δύο μικρά δάχτυλα των χεριών του είναι στραβά και στο στήθος έχει ένα κόκκινο στρογγυλό σημάδι. Πιστεύει ότι αυτά τα σημάδια που εμείς τώρα λέμε, ίσως το ανοίξουν τις πόρτες της ζωής μαζί με όλα τα άλλα στοιχεία που προαναφέραμε. Η κυρία Νόρα Χονδρού είναι 65 χρόνων σήμερα και αναζητά την αδερφή της, η οποία γεννήθηκε στις 15 Νοεμβρίου του 1941 στην κλινική του Σαπόρτα. Η κλινική αυτή δεν υπάρχει σήμερα. Δείχνουμε τις φωτογραφίες της ίδιας της Νόρας Χονδρού, που είναι στην ηλικία των 65 χρόνων. Είναι μια φωτογραφία σε πιο νεαρότερη ηλικία και όπως είναι σήμερα, γιατί της λένε πως η αδερφή της μοιάζει πάρα πολύ και την βλέπουν σε διάφορα άλλα σημεία. Η κλινική του Σαπόρτα λοιπόν δεν υπάρχει σήμερα. Μετά από λίγες μέρες, οι γονείς Νικήτας και Σταυρούλα Παπασταφίδα, οι οποίοι δεν ζουν, αναγκάστηκαν να δώσουν το παιδί σε μια ευκατάστατη οικογένεια, πιθανότατα στην περιοχή του Μοσχάτου. Την οικογένεια αυτή την γνώριζε ο θείος της κυρίας Νόρας, Κώστας Λιμπερόπουλος, ο οποίος δεν βρίσκεται στη ζωή. Συγγενικά πρόσωπα της οικογένειας έχουν αναφέρει στην κυρία Νόρα ότι έχουν συναντήσει κάποια κυρία που της μοιάζει, γι' αυτό και δείχνουμε τις φωτογραφίες της Νόρα Χονδρού, σε περίπτωση που κάποιος γνωρίζει κάτι, να μας δώσει και για την αδερφή της Νόρα Χονδρού κάποιες πληροφορίες. Στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε κάνει και κάποιες άλλες ανακοινώσεις και είχαμε αίσιο τέλος. Βρέθηκε και ο στρατιώτης που αναζητούσαμε, βρέθηκε και ο ναυτικός που αναζητούσαμε μετά από πολύ καιρό, βρέθηκε και ένα μικρό παιδάκι και είναι σε εξέλιξη και κάποιες άλλες εξελίξεις για εξέλιξη. Θα έχουμε και κάποια άλλα νεότερα σε παλιές υποθέσεις μας που τα ερευνούμε με τη λεπτότητα που απαιτείται. Θυμάστε όλοι ότι είχαμε αναφερθεί στην αρχή της προηγούμενης εκπομπής μας στην υπόθεση μυστηρίου που μας έχει όλους πραγματικά συγκλονίσει, της Αθηνάς Παθοπούλου Παπαδημακοπούλου. Πληροφορηθήκαμε ότι και μετά και από τις δικές μας τις ενέργειες, αλλά και με την επιμονή ενός έμπειρου αξιωματικού, καταφέραμε να βρεθεί, κατάφερε και ο αξιωματικός να βρει τον φάκελο που η ίδια η Χούντα είχε θάψει. 27 ολόκληρα χρόνια μετά, βρέθηκε λοιπόν ο φάκελος με τις καταθέσεις και με όλα τα στοιχεία της Αθηνάς Παθοπούλου Παπαδημακοπούλου και πιστεύω ότι ανοίγει πιο πολύ λοιπόν ο δρόμος, φωτίζεται αυτό το τούνελ της εξαφάνισης της γυναίκας και θα είμαστε σε θέση πιθανότατα και στην επόμενη εκπομπή να έχουμε σημαντικότερα στοιχεία. Και ναι, και είμαστε στην προηγούμενη εκπομπή λοιπόν, θα ήθελα να σταθούμε για λίγο σε αυτό το θρίλερ του Σπύρου Καβαδία και της Σουλτάνας Χαριτοπούλου. Θυμάστε ότι καταφέραμε και μπήκαμε στις φυλακές διαβατών μετά από σχετική άδεια του Υπουργού Δικαιοσύνης του κ. Γιαννόπουλου. Μιλήσαμε με τον Σπύρο τον Καβαδία και είδαμε μετά και κάποιες εξελίξεις που είχαμε. Σε λίγες μέρες είχε προγραμματιστεί να γίνει η δίκη για τον φόνο της Ελβετίδας της Νικόλ, με την οποία συζούσε χρόνια ολόκληρα ο Σπύρος Καβαδίας. Η δίκη αυτή ανεβλήθη. Η δίκη αυτή ανεβλήθη, αλλά στη συνέχεια άρχισαν να ακούγονται διάφορα, να ακούγονται πάρα πολλά. Σταθήκαμε και με ιδιαίτερη προσοχή πάλι στη συνέντευξη του Σπύρου Καβαδία και αν θέλετε επιλέξαμε κάποια σημεία. Κάποια σημεία που δεν έχουν επιλεγεί τυχαία. Πριν σας πω γιατί σας το λέω αυτό, θέλω με προσοχή να παρακολουθήσουμε το ολιγόλεπτο βίντεο που ακολουθεί. Ιανουαρίου, ώρα 11.30. Το απόρθητο φρούριο μετά την πολύμηνη στενή πολιορκία κατακτιέται. Οι βαριές σιδερένιες πόρτες των φυλακών διαβατών ανοίγουν διάπλατα, ύστερα από την άδεια του Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Ευάγγελου Γιαννόπουλου. Στον Σπύρο Καβαδία μένει τώρα να ανοίξει κάποιες άλλες πόρτες που κρατά κλειδεμπαρωμένες κοντά 5 μήνες, αυτές της ψυχής του.
δεχθεί άραγε να μιλήσουμε. Ή θα σκύψει πάλι το κεφάλι, θα γυρίσει την πλάτη και θα φύγει μακριά από την αλήθεια, από την αποκάλυψη που όλοι περιμένουν. Θα μας οδηγήσει στην Τάνια. Θα υποδείξει το σημείο που είναι θαμένη, όπως όλοι πλέον πιστεύουν. Το κουδούνι, η κάμερα που καταγράφει, το σιδερένιο παραθυράκι για την πρώτη ματιά και η πόρτα που ανοίγει για το πέρασμα στο άδυτο. Η συνάντηση θα γίνει στο γραφείο του κυρίου Ευτυχίδη, διευθυντή των φυλακών. Εκεί και η αποκάλυψη. Πάνε να φορτώσουν επάνω μου, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Εγώ δεν είχα κανένα συμφέρον να γίνει κάτι τέτοιο, ούτε να σκοτώσω τη γυναίκα μου, τίποτα. Δεν είχα κανένα συμφέρον. Έχουν άλλοι που το ξέρετε ποιο είναι τα συμφέροντα. Λοιπόν, κάτσε να τα πάρουμε τώρα λίγο με τη σειρά τα πράγματα, έτσι. Εδώ είναι παγίδα, στημένη, κρύβεται η κοπέλα, την κρύβουν άλλοι, υπάρχουν άλλα συμφέροντα στη μέση. Κρύβεται η Τάνια. Βεβαίως κρύβεται. 100%. Ούτε ένας να γίνεται βάρος στον άλλο. Γνώρισε κάποιον άλλο και έφυγε. Το ότι η κοπέλα ήταν πολύ μικρότερη από μένα και γύριζε λιγά και γύριζε. Αυτό είναι. Ναι, αλλά έχεις αποδείξει όπου γι' αυτό που δεν είχες πιάσει να γυρνάει με άλλον άντρα, αφού αυτή σε αγαπούσε και μόνο το Σπύρο έβλεπε μπροστά της τώρα. Μη μου τα λες έτσι. Είχες αποδείξει, την είχες πιάσει με άλλον άντρα, την Τάνια. Τουλάχιστον κανείς δεν είχε υποστήριξει κάτι τέτοιο. Δεν είπα εγώ τίποτα τέτοιο, ούτε σας είπε κανένας τίποτα τέτοιο. Είχε πάρα πολλά προβλήματα με τον πατέρα της και τη μητέρα της, ειδικά με τον πατέρα της, και μεγάλα προβλήματα, τεράστια προβλήματα που εσείς δεν τα ξέρετε. Ναι, αλλά θα μπορούσε να τη σκοτώσει ο πατέρας της. Όχι να τη σκοτώσει. Δεν τη σκότωσε κανένα. Δεν είναι μια κελίδα αίματος, δεν νομίζω ότι. Βγήκε η απάντηση λοιπόν. Μπορεί να είναι και παγίδα, μπορεί να είναι και παγίδα τη νύφη. Άκουσε με, Σπύρο, θα σου. Γιατί εσείς με την νύφη πήγατε. Σπύρο, μου άκουσε. Εσείς πώς τη βλέπετε την νύφη. Μα εγώ δεν ήμουν μπροστά. Πώς τη χαρακτηρίσατε. Δεν ξέρω εγώ. Γιατί άτομο τη χαρακτηρίσατε. Άκουσε με. Εγώ θα μου βάζει νύφη κομμάτι αίματος εκεί για όνομα τη. Εγώ τι ήμουν δηλαδή εκείνη την ώρα. Αφού είχα τον κάμερα μάν, είχα τον σκηνοθέτη, ήμασταν όλοι με στον μπάνιο. Μόνο εγώ και η νύφη και το στήσαμε. Μπορεί, εγώ όλα τα εξετάζω. Αυτός που μπορεί να τη σκότωσε είναι ο αδελφός και η νύφη. Για τα περιουσιακά στοιχεία που πάντα είχαν καυγάδες. Και στο νοσοκομείο είχαν καυγάδες και επί χρόνια είχαν καυγάδες και 3 χρόνια δεν μιλούσαν. Μπορεί να κρύβω κάποιο άλλο αυτό μέσα. Πολύ χαρά, όλοι μας κρύβουν. Όλοι μας κρύβουν. Ψάξτε, σας παρακαλώ, ψάξτε λίγο το Δημήτρη, εκείνη την νύφη και τον πατέρα τι έκανε στην Τάνια. Μα θα τη σκότωναν αυτοί, αυτό έχει σημασία, θα τη σκότωναν. Εγώ όχι, πιστεύω θα όχι. Πιστεύω, όχι. Όχι. Ναι. Ναι. Σήμερα στις 10 το πρωί. Ναι. Α, τώρα το βράδυ. Ναι, ναι. Ναι. Εσείς έχετε ενημερώσει και την αστυνομία σχετικά γι' αυτό, έτσι. Ναι. Ναι. Στο άλλο. Ναι, ναι. Να σας πω, επειδή είμαστε στον αέρα τώρα, και εσείς δεν ακούγεστε, φυσικά ακούγομαι εγώ, έτσι. Θα συνεχίσετε με τη συνάδελφο τη μαρτυρία αυτή, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχετε ενημερώσει, είπατε, και την αστυνομία απόψε, έτσι. Δηλαδή αυτός ήταν Αιγύπτιος, σύμφωνα από ό,τι βλέπω εδώ. Και... ναι. 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 Μάλιστα. Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Καταλαβαίνω, είναι πολύ σοβαρό αυτό. Συνεχίζετε με την συνάδελφο εδώ, τη Χριστίνα, έτσι, επειδή είμαι στον αέρα και έχετε ενημερώσει, είπατε, και την αστυνομία τη σχετική, για να μην λέω εγώ πια. Ναι. Πολύ ωραία. Τον αξιωματικό υπηρεσία, δηλαδή, απόψε ενημερώσατε εκεί, γιατί. Έγινε. Θα τον ψάξουμε κι εμείς. Σας αφήνω εγώ. Ναι. Ναι. Πείτε όταν πάει, μην το λέω στον αέρα. Ναι. Σε αυτούς απευθυνθήκατε, έτσι. Ναι. Πολύ ωραία. Έγινε. Έγινε. Σας δίνω το συνάδελφο και τα λέμε, έτσι. Ναι. Έγινε. Εντάξει, και εγώ ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζετε, δεν κλείνετε. Έχουμε μια σοβαρή πληροφορία για την υπόθεση που θα μας απασχολήσει απόψε. Για την υπόθεση που θα μας απασχολήσει απόψε, δεχτήκαμε μια πολύ σοβαρή πληροφορία. Είναι ενημερωμένη η αστυνομία μιας συγκεκριμένης περιοχής στην Εύβοια
από την εμφάνιση κάποιου Αιγύπτιου εκεί και από ό,τι συγκεκριμένο ζήτησε και το τι έγινε εκεί. Είναι πραγματικά σοβαρό, δεν θέλω αυτή τη στιγμή προς το παρόν να πω κάτι άλλο. Έχει ενημερωθεί η αστυνομία επειδή κρίνουμε ότι είναι σοβαρό. Στη συνέχεια θα δούμε τι είναι και πόσο μπορούμε να το πούμε στον αέρα, προκειμένου να μην φέρουμε το αντίθετο αποτέλεσμα σε κάποια έρευνα που μπορεί να γίνει εκεί, στην περιοχή της Εύβοιας. Λοιπόν, σταθήκαμε με επιμονή σε κάποια σημεία λοιπόν από τη συζήτηση που είχαμε με τον Σπύρο τον Καβαδία. Είναι στη γραμμή μας ο Δημήτρης Χαριτόπουλος. Είναι στη γραμμή μας. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ξέρω το τι έχει συμβεί και το τι γίνεται, γιατί ξαφνικά ακούσαμε, ας πούμε, ότι να κυκλοφορεί εκεί, επειδή το είπε το Καβαδίας, ότι μπορεί να έχετε σκοτώσει εσύ και η σύζυγό σου την Τάνια. Δηλαδή, αυτά είναι φοβερά πράγματα. Και είδα και το άλλο υλικό που είχαμε από τη συνέντευξη, που δεν είχαμε προλάβει να δείξουμε, και νομίζω ότι τα συμπεράσματα βγαίνουν και από μόνα τους. Ξαφνικά το έχετε στήσει παγίδα και κρύβεται 100%. Έφυγε με άλλον, άρα, αλλά σε επίμονες ερωτήσεις δεν το λέει αυτός, είπε τέτοιο πράγμα. Από ό,τι έχω πρόχειρα σημειώσει εδώ, ότι δεν τη σκότωσε κανείς, αλλά αν τη σκότωσε κάποιος μετά, πρέπει να είσαστε εσείς και όχι εκείνος. Δηλαδή, κάποια τρεφοβερά πράγματα εδώ, μέχρι στο σημείο που μπορεί και εγώ με τη γυναίκα σου να βάλαμε το κομμάτι, το αίμα που βρέθηκε στην πανιέρα. Αυτά είναι πραγματικά σοβαρά και ας τα κρίνουν Δημήτρη αρμόδιοι. Δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα ούτε για εσάς, ούτε κάποια αμφιβολία ή οτιδήποτε άλλο, έτσι δεν είναι, για όνομα του Θεού τώρα. Μ' ακούς, Δημήτρη? Σ' ακούω, ναι. Ναι. Λέω, τ' άκουσες και εσύ αυτά τα σημεία που επιλέξαμε, έτσι? Τ' άκουσα, ο άνθρωπος πέφτει σε αντιφάση συνέχεια. Δηλαδή, από τη μία λέει, όπως είπες και εσύ, ότι κρύβεται, 100% το τονίζει. Ναι, τώρα. Τα είδαμε τώρα. Ναι, μετά τη σκότωσα εγώ με τον πατέρα μου ή τη γυναίκα μου. Αλλά μετά στην πορεία, στο τέλος, λέει, όχι, δεν πιστεύω ότι τη σκότωσε τελικά κανένας. Ναι, στο τέλος λέει, τα ανερεί αυτό, δεν τη σκότωσε κανείς. Και τονίζει κιόλας ότι εγώ με την αδερφή μου δεν μιλούσαμε 3 χρόνια. Δηλαδή δεν μιλούσαμε στην περίοδο που είχαν σχέση μαζί. Και η αιτία ήταν αυτός. Αυτός δεν επέτρεπε την αδερφή μου να μην μιλάει. Δημήτρη μου, να σου πω κάτι. Δεν νομίζω ότι πια πρέπει να στεκόμαστε σε όλα αυτά που μπορεί να λέει ο άνθρωπος που είναι ο βασικότερος ύποπτος και είναι αυτή τη στιγμή στις φυλακές για το θάνατο της αδερφής σου. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε με λεπτομέρεια όλα αυτά εδώ που εκκρεμούν. Ξέρεις, τη σπηλιά του ημιτού, την έρευνα που γίνεται εκεί, όλες τις άλλες έρευνες που γίνονται σε άλλα σημεία, για να μπορέσουμε να βρούμε και μια άλλη άκρη. Δεν νομίζω ότι πρέπει να στέκεστε με επιμονή και να φτύρεστε κι εσείς και να στενοχωριέστε κι εσείς με όλα αυτά εδώ που ακούτε. Και αν είναι δυνατόν να πιστέψει άνθρωπος ότι μπορεί εσείς να έχετε κάνει τέτοιο κακό στην αδερφή σας τώρα, τα συμπεράσματα βγήκαν από όλα αυτά που ακούσαμε. Σίγουρα όχι, σίγουρα. Έτσι. Περιμένουμε απάντηση από εκεί, από τον ημιτό. Από την έρευνα του ημιτού, να δούμε τι συμβαίνει με αυτό το πτώμα του μυστηρίου εκεί και από εκεί και πέρα και την επαφή και τις έρευνες από τη Θεσσαλονίκη, Δημήτρη. Να μπορέσουμε να ησυχάσουμε κιόλας. Να πάρετε την απάντηση όπως πρέπει να την πάρετε. Τώρα, το τι λέει ο Σπύρος ο Καβαδίας και